σήμερα 10 του μηνός και ώρα 9 η ώρα στο δικαστήριο Νεαπόλεως. 17 εργαζόμενοι που έρχομαι στην καθαριότητα και στο κημητήριο, καθώς και 37 εργαζόμενοι υπηρεσία Πρασίνου, πήραν μια αναβολή μέχρι τις 19/6/2024. Μια αναβολή που βέβαια μας ικανοποιεί, στο πρώτο βαθμό μας ικανοποιεί και περιμένουμε, γιατί ήδη ξεκινάνε και άλλα δικαστήρια. Έχουμε τις 12, έχουμε 12 του Γενάρη, έχουμε τις 17 του Γενάρη. Έχουμε πάρα πολλά δικαστήρια με πολλούς εργαζόμενους και εργάτες, καθαριότητας, αλλά γενικά κοινοφελούς εργαζόμενους. Τι βλέπετε με αυτή τη σειρά που έχει ξεκινήσει ο αγώνας, εν πάση περιπτώσει, της δικαίωσης μέσω δικαστηρίου, τι βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας, το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό να τελειώνει. Να τελειώνει προς καλό για τους εργαζόμενους. Δηλαδή, θα μπορεί η κυβέρνηση να βγάλει μια νομοθετική ρύθμιση, κάποιοι εργαζόμενοι, να μοριοδοτήσει κάποιους εργαζόμενους και να λύσει τα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, να μπορεί αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι που έχουμε εργαζόμενους στην καθαριότητα από το 15, από το 19, από το 20, από το 21, να μοριοδοτηθούν και να προκηρυχθούν θέσεις μόνιμου προσωπικού, να τελειώνει το κομμάτι αυτό κάθε μήνα πάμε στα δικαστήρια και το αυτονόητο των ανθρώπων αυτών. Το άκουσα κι εγώ στη δήλωσή του. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο τρόπος καθαριότητας. Ναι, αυτή τη στιγμή δέχομαι κι εγώ ότι υπάρχει θέμα στην υπηρεσία καθαριότητας, στον οδοκαθαρισμό, υπάρχει και στα αντικείμενα που πετάνε έξω από τους κάδους, στην αποκομιδή και στην ανακύκλωση δεν έχουμε θέμα. Τώρα, για να υπάρξει, που είπε ο Δήμαρχος, να υπάρξει ο τρόπος... Ο νέος σχεδιασμός. Δεν έχουμε κουβεντιάσει, έχουμε συνάντηση σαν σύλλογος. Περιμένουμε να ενημερωθεί ο Δήμαρχος και σαν σύλλογος να κουβεντιάσουμε, να δούμε τι είναι αυτός ο τρόπος.